Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Έχει έρθει η ώρα της Μεσογείου. Οι τεχνολογίες γεωτρήσεων σε βαθιές θάλασσες είναι εδώ με εξαιρετικά επιτυχημένες εφαρμογές. Επισημαίνει σε συνέντευξή του στο insider.gr ο Μάριος Πατσουλές, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας, γνωστός από το τεράστιο επιστημονικό του έργο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη αλλά και Ελλάδα. Στην χώρα μας, η συνέχεια της έρευνας σταματάει με την πτώση της κάθε κυβέρνησης. Έτσι, τα απαιτούμενα προγράμματα δεν ολοκληρώνονται και αποτυγχάνουμε, υποστηρίζει. Η έρευνα και η αξιοποίηση υδρογων ανθράκων είναι μια πολυετής διαδικασία που πέρα από υψηλά κονδύλια απαιτεί και υγιείς υποδομές, οι οποίες θα πρέπει να υποστηρίζονται διαχρονικά από κάθε κυβέρνηση, τονίζει. Η κρίση, εκτός από την μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, έχει προκαλέσει αύξηση της υπογενετικότητας και αυτή με τη σειρά της ισχυρό πλήγμα σε μια σειρά από επιχειρηματικούς κλάδους που συνδέονται με το παιδί. Ήδη η πτώση του τζίρου σε τομείς όπως το παιδικό ένδυμα και το παιχνίδι από την αρχή της κρίσης και μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και το 50%. Σήμερα κανένα παιδικό ρούχο δεν πετιέται όπως μπορεί να γινόταν στο παρελθόν, αλλά περνάει από οικογένεια σε οικογένεια, αναφέρουν εκπρόσωποι του κλάδου. Αλλαγή σκητάλης για τον τίτλο του πιο πλούσιου ανθρώπου στον πλανήτη. Μια ραγδαία άνοδο των μετοχών της Amazon μαζί με τη δημοσιοποίηση των κερδών του διαδικτυακού λιανοπολιτή εκτόξευσε τον Jeff Bezos στην πρώτη θέση της λίστας με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, αφήνοντας πίσω του τον Bill Gates, ο οποίος κρατούσε την πρωτιά από τον Μάιο του 2013. Στον Jeff Bezos ανήκει το 17% της Amazon, η οποία έχει γνωρίσει ραγδαία χρηματιστηριακή άνοδο 40%, προσθέτοντας έτσι 24,5 δισεκατομμύρια στη συνολική αξία της περιουσίας του που ξεπερνά τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι και άσχημα για κάποιον που έκτισε την αυτοκρατορία με την ονομασία Amazon, πουλώντας βιβλία από τον καράζ του σπιτιού του. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο κειμένου 818,96 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,04%. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr και καλό καλοκαίρι σε όλους.